Σύσκεψη με τον Υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη και την ηγεσία του ΣΔΟΕ είχε ο Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Τουρνάρα. Αντικείμενο τη σύσκεψη είναι η έλεγχη του ΣΔΟΕ, ιδιαίτερα στι τουριστικέ περιοχέ, στι οποίε εμφανίζονται πολύ ψηλά ποσοστά φοροδιαφυγή. Στόχο του Υπουργείου Οικονομικών είναι η οι έλεγχη αυτή να συνεχιστούν καθόλου την καλοκαιρινή περίοδο για να συμβάλλουν αφενό στην ενίσχυση τη φορολογική συμμόρφωση, αφετέρου στην ενίσχυση των εσόδων. Η κατάσταση στι πιο ευάλωτε οικονομίε τη Ευρωζώνη έχει επιδεινωθεί σημαντικά από τον Ιούνιο, σύμφωνα με έρευνα που έκανε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υποβάλλοντα ερωτήματα σε οικονομολόγου. Σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την έρευνα, η Ισπανία αναμένεται να ζητήσει ένα πακέτο διάσωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε μερικού μήνε. Όπω αναμετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, οι ερωτηθέντε οικονομολόγοι αναθεώρησαν προ το χειρότερο τι προβλέψει του για την οικονομική προοπτική τη Ισπανία, τη Πορτογαλία και τη Ελλάδα το 2013, επισημένοντα ότι οι τρει χώρε θα αποτύχουν να με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στόχου για τα ελλείμματά του. Μόνο η Ιρλανδία από τι χώρε τη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια φέρεται πάντοτε, σύμφωνα με του οικονομολόγου που συμμετείχαν στην έρευνα, να οδεύει προ επιστροφή σε μια μέτρια ανάπτυξη. Ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία τη έρευνα για την Ελλάδα, καθώ σύμφωνα με την έρευνα, η πιθανότητα να βγει η Ελλάδα από το ευρώ του επόμενου 12 μήνε εμφανίζεται μειωμένη. Η Ισπανία, ωστόσο, θα αντιμετωπίσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα με την ανεργία αν εκτιμάται πω θα αυξηθεί κι άλλο. Οι αγορέ θα συνεχίσουν να έχουν αμφιβολίε για τη μεσοπρόθεσμη φερεγγιότητα. Τη Ισπανία, εκτίμησε ένα από του οικονομολόγους που ερωτήθηκαν, και άρα τα επιτόκια των ισπανικών ομολόγων και το spread. Η διαφορά του από τα δεκαετή γερμανικά κρατικά ομόλογα θα παραμείνουν υψηλά αν δεν αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Διαψεύστηκαν οι προσδοκίε τη κυβέρνηση για την εξέβρεση κοινά αποδεκτή λύση στη συζητή με την Τρόικα για την άμεση μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13%. Όπω ξεκαθάρισε ο αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χρήσο Ταϊκούρα, η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση τελικά δεν θα εφαρμοστεί μέσα στο 2012 λόγω αντιρρήσεων τη Τρόικα, αλλά εξετάζεται για το 2013. Ξεπερνά τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ η τρύπα στα έσοδα του τακτικού προπολογισμού στο επτάμινο, ενώ επιπλέον η στέρηση 560 εκατομμυρίων ευρώ καταγράφεται στα έσοδα του προγράμματο δημοσίων επενδύσεων. Παρ' όλα αυτά, το πρωτογενέ έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ χαμηλότερα από την αρχική πρόβλεψη, καθώ στο επτάμινο υπήρξε μεγαλύτερη συγκράτηση των δαπανών κατά περίπου 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το ποσό αυτό, περίπου τα 2 δισεκατομμύρια αφορούν περικοπέ στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.